Σοφιανέ, τώρα εσείς βλέπετε να έχει και ένα πολιτικό μανδύα αυτή η υπόθεση? Καταρχάς βλέπουμε τον αντιπερισπασμό στον οποίο προχωρά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με τη συζήτηση στη Βουλή την αυριανή για να μετατοπιστούν οι ευθύνες όσον αφορά και την επιλογή αλλά και τη διατήρηση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό. Και το κυριότερο κατά τη γνώμη μας, γιατί ξέρετε είναι πολύ εύκολο να διολυστήσουμε σε μια γνωστή αντιπαράθεση των μεν με τους δε της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το σκότος και το φως και να αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι διαχρονικά και ότι και με την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση διατηρείται ένα πλαίσιο εργασιακό, οικονομικό, νομοθετικό, ποινικό αν θέλετε, γιατί είχαμε και εδώ παρεμβάσεις μείωσης ποινών, μείωσης σε σχέση με τη σοβαρότητα αντιμετώπισης δικαστικής τέτοιων παραβάσεων ή εγκλημάτων και να μην κρυφτεί δηλαδή αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και οι θύτες και βρίσκονται τα θύματα αντιμέτωπα και αναγκάζονται και στη σιωπή και αναγκάζονται στη μεταχρονολογημένη καταγγελία. Αυτό είναι το κύριο. Γιατί ξέρετε μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν πάνω στον κύριο Λιγνάδη που τον βλέπουμε να εναλλάσσεται την ώρα που συζητάμε, έτσι, τη φωτογραφία του, αλλά πέρα από το χώρο αυτό των πολλών επώνυμων υπάρχουν εργασιακοί χώροι ζούγκλες, υπάρχουν χιλιάδες κορίτσια που δουλεύουν στον επιστημισμό, στα ξενοδοχεία, στα σούπερ μάρκετ, στα γραφεία και είναι αντιμέτωποι και με εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία που περιλαμβάνει και την προσβολή της προσωπικότητάς τους με τέτοιες ή άλλες παρεμβάσεις. Ναι, επειδή αυτό το λέτε όμως, κύριε Σοφιανέ, επειδή το λέτε και έχει ενδιαφέρον που το λέτε, γιατί έρχεστε περίπου στα λόγια μου, αυτό θα έπρεπε να θωρακίσετε. Γιατί μπορεί να συζητάμε όντως τώρα λόγω της επικαιρότητας για αυτή την υπόθεση, αλλά επειδή μελλοντικά μπορεί να υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, αν δεν έχει θωρακιστεί το σύστημα, αν δεν έχουν υπάρξει τα μέτρα τα κατάλληλα. Και αν ο άλλος δεν νιώθει την ελευθερία να βγει να μιλήσει. Προσέξτε όμως την υποκρισία. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη όλα αυτά, η κυβέρνηση μίλαγε για κώδικες δεοντολογίας. Και ταυτόχρονα, την ώρα που είναι σε πλήρη ισχύ οι νόμοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την αγορά εργασίας σε ζούγκλα, στον χώρο του πολιτισμού δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Δουλεύουν οι άνθρωποι με ορομίσθιο. Υπάρχει ανεργία. Υπάρχει αδίλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Οι θεατράρχες και οι αίθουσες ένα χρόνο τώρα είναι κλειστές και οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν προβλήματα βιοπορισμού. Όλο αυτό το πλέγμα δημιουργεί και τη δράση της αυθεντίας, δημιουργεί και την ασυδοσία, δημιουργεί τον εκβιασμό για να μπορέσει να παίξει ο άλλος με τα όνειρα και τις επιδιώξεις νέων ανθρώπων. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και γι' αυτά οι ευθύνες δεν ξεκινάνε το 19, πάνε και πιο πίσω. Αυτό δεν βγάζει λάδι ούτε την κυρία Μενδώνη, ούτε τον Πρωθυπουργό για τις επιλογές τους. Αλλά όλα τα πράγματα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε, να βλέπουμε το κάδρο, ώστε να μην μετατοπίζεται μια συζήτηση είτε σε τρολαρίσματα, είτε σε κουτσομπολίστικες διαθέσεις, είτε προσπάθειες να παίξει ο καθένας τα 5 λεπτά δημοσιότητα στο ρόλο του. Σταθήκαμε πολιτικά από την αρχή αυτής της ιστορίας με τις καταγγελίες, χωρίς να υποτιμούμε καθόλου τη γενναιότητα και τη σοβαρότητα αυτών των καταγγελιών. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο αντιπερισπασμός από μια καυτή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του λαού μας, πληρώνοντας συνέπειες και της κρίσης και της διαχείρισης πανδημίας, δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Θα συζητήσουμε για τις πολιτικές ευθύνες, θα αναδειχτούν αυτές όσον αφορά τις επιλογές στο Εθνικό, αλλά το κρίσιμο είναι από αυτή την κουβέντα και από αυτή τη γενναία στάση αυτών που βγήκαν μπροστά και κατήγγυλαν, είναι να πάμε στο επόμενο βήμα, στον αγώνα για να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους χώρους δουλειάς και στον πολιτισμό, για να κατοχυρώνεται ο εργαζόμενος και μέσα εκεί να δούμε και ζητήματα και πλευρές τα οποία θα θωρακίζουν απέναντι στην όποια προσβολή της προσωπικότητας, ξεχωρίζοντας την σεξουαλική κακοποίηση, ξεχωρίζοντας την κακοποίηση των ανηλίκων, ξεχωρίζοντας τα ζητήματα αυτά από ένα συνολικότερο πλέγμα παραβάσεων που υπάρχουν.